Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Feeders TV GR, το κανάλι YouTube του Feeders.gr. Support and love. Και στην ενότητα ΕΠΕΤΑ 101 κάνουμε ένα βιντεάκι για κάθε ερπετάκι. Και σε αυτό το βιντεάκι θα βγούμε ένα σαβράκι. Ποιο? Και εδώ βλέπουμε το Crested Gecko. Το Crested Gecko είναι ένα σαβράκι από τη Νέα Καλλιδονία, το οποίο είναι υπερεντυπωσιακό. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Ένα από αυτά είναι ότι αλλάζουν πολύ έντονα οι χρωματισμοί του. Κάνει αυτό το λεγόμενο fire up, που κοκκινίζει ανά είτε υγρασία, είτε ηλικία, είτε ψυχολογία. Πολύ εύκολο σε διατήρηση, διότι είναι πανφάγο. Τρώει και έντομα και φρούτα. Υπάρχουν όμως κρέμες στο εμπόριο, στην αγορά, που είναι μόνο από αυτό να ταΐζονται. Δηλαδή, σκονούλα, βάζεις νεράκι, ανακατεύεις και είναι έτοιμη τροφή. Οπότε, ενώ είναι εντομοφάγο, μπορείτε να γλιτώνετε τα έντομα. Να δείτε μία στο τόσο. Είναι πολύ εύκολο στη διατήρηση. Αυτό εδώ πέρα είναι μια δεντρόβια τροπική σαύρα, θα έλεγα, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν χώρο ψηλό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα τεράριο 30-30-45. Αυτό είναι το ελάχιστο χώρο που πρέπει να του παρέχουμε. Αν είμαστε large, πάμε σε κάτι πιο ψηλό. Επίσης, αυτό το όμορφο πλάσμα γίνεται γύρω στα, ως ενήλικο, 10 εκατοστά περίπου μήκος από μούρι σε κολό και άλλα 10 βαριά να πεις η ουρά του. Την ουρά του μπορεί σε στρες ή περιπτώσεις να τη ρίξει, δεν σημαίνει και κάτι. Έχει πολύ πλάκα γιατί ψιλοαντέχει το handling, είναι ζωηρό. Μόνο φοβόμαστε λίγο με τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, στα περισσότερα που έχουμε το νου μας. Έχει αυτές εδώ πέρα τις ωραίες βλεφαρίδες, έτσι είναι ομορφιά, είναι κοκέτα. Τα δαχτυλάκια του, τα οποία είναι πολύ μαλακά, όπως και το δέρμα του. Πολύ εύκολο σε διατήρηση, κοιτάμε υψηλή υγρασία, σωστή θερμοκρασία. Επίσης μπορούμε να κάνουμε το τεράριό του με αληθινά φυτά, το οποίο είναι ένα άλλο κόνσεπτ, έτσι πολύ όμορφο, πολύ χτιστό, πολύ ζούγκλα. Επίσης, σύμφωνα με νέες έρευνες, λέει ότι το βοηθάει και το κάνει καλό μια χαμηλή ένταση UVB. Σε αυτό κάποιοι θα διαφωνήσουν, είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν θα το πω, το λέω αν το έχετε στο νου σας. Αυτά είχα να πω για τα Crested Gecko. Αυτό το βιντεάκι δεν είναι κέρσιτ, είναι μια σύντομη αναφορά. Αυτά είχα να πω για τα Crested. Αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε, δεν με νοιάζει. Γεια σας. Oh my gosh, did you hear that?